Λοιπόν, με βλέπετε και χαμογελάω, γιατί έχω ήδη υποδεχτεί εδώ στο πλατό της εκπομπής δύο κυρίες οι οποίες διεκδικούν λοιπόν την ψήφο μας. Συζητάμε και συζητάμε έτσι σε χαλαρούς ρυθμούς, γιατί αυτό μας αρέσει, να συζητάμε για τα σοβαρά πράγματα, να παίρνουμε σοβαρές αποφάσεις, αλλά να συζητάμε με χαλαρό τρόπο, αν θέλετε και αν το λέω σωστά. Λοιπόν, να τις καλησπερίσω, γιατί είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ερμιόνη Γιαλίτη, υποψήφια περιφερειακό σύμβουλος με το συνδυασμό Κρήτη Ζωή μας του κυρίου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Ευαγγελία Σημεάκη, Εύα Σημεάκη, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το συνδυασμό «Η Κρήτη μπροστά» του κυρίου Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και κυρία Γιαλίτη, τι σας έκανε, είναι η πρώτη ερώτηση που κάνουμε, ξέρετε, συνήθως στους καλεσμένους μας. Τι σας έκανε λοιπόν να ασχοληθείτε με τα αυτοδιοικητικά? Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 22 χρόνια, ασχολούμαι στον χώρο των τεχνικών έργων, σε έργα υποδομής, κατασκευές μικρής και μεγάλης κλίμακας. Έχω υπάρξει στη θέση του συμβούλου, του μελετητή, στο σχεδιασμό, στην διαχειριστική και τεχνική ολοκλήρωση έργων. Οπότε οι αναγκαιότητες που βλέπω ότι αναδύονται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα τεχνικά έργα στην Κρήτη, με έκαναν να αποδεχτώ με χαρά και τιμή την πρόταση του κυρίου Αρναουτάκη να συμβάλλω στην προσπάθεια αυτή. Mm-hmm. Αντίστοιχο το ερώτημα και σας, κυρία Σημεάκη, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτηση. Και εγώ από τη μεριά μου, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο και όσο η συναναστροφή μου με τα κοινά, με έκανε να πω το ναι στον Αλέξανδρο του Μαρκογιαννάκη, τον οποίο το θεωρώ ένα νέο άνθρωπο, δυναμικό, οραματικό. Είδα το πρόγραμμά του, ταυτίζονται οι απόψεις μας. Και θέλησα κι εγώ και από τη θέση του επιχειρηματία, της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της προσφοράς και της θέλησης, να συμβάλλω κι εγώ για το καλό του τόπου μας. Γιατί η Κρήτη είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε, που μεγαλώσαμε και την αγαπάμε. Είστε και οι δύο πολύ δυναμικές προσωπικότητες με διαφορετικούς άξονες στους οποίους έχετε μια εξειδίκευση, το εξειδίκευση μέσα εισαγωγικά. Και κυρία Γιαλίτη, εσείς ως γεωλόγος ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει και περιβαλλοντικό σχεδιασμός, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει και πολιτική προστασία και πώς το είδαμε, το αντιληφθήκαμε και τους τελευταίους μήνες. Να πω καταρχήν ότι το περιβάλλον έχει μπει και θεσμικά πλέον στον ρόλο, στο τι σημαίνει ανάπτυξη. Δηλαδή από το 92 και μετά, με τη συνθήκη του Μάστριχτ ή και στο άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος, φαίνεται πια ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη κοινωνική ή οικονομική χωρίς αυτό να συναρτάται από το περιβάλλον. Πέρα από το θεσμικό κομμάτι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος στηρίζεται στην πρόληψη και στην προστασία. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν προγράμματα όπως το RESC EU, το καινούργιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει από τον Φεβρουάριο ενεργοποιηθεί. Η περιφέρεια έχει εναρμονιστεί με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευές τώρα πια πρέπει, νομίζω, είμαι σίγουρη πως θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα άλλο είδος σχεδιασμού. Mm-hmm. Μία άλλη νοοτροπία. Να βάλουμε περισσότερο την ασφάλεια μέσα στην... Παλαιότερα η νοοτροπία. Είχα την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια να το δω να γίνεται. Δηλαδή, παλαιότερα σχεδιάζαμε με βάση το φορτίο λειτουργίας μιας κατασκευής. Αυτό το χειμώνα συνέβη, το λέγαμε η κακιά στιγμή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πια αυτό το πράγμα. Πρέπει ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός να περιλαμβάνει τώρα πια την κλιματική αλλαγή σαν μια κανονική συνθήκη. Θα συνεχίσουμε όλα τα επόμενα χρόνια να συναντάμε την κλιματική αλλαγή στις κατασκευές και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε γεωτεχνικές παραμέτρους που να την αντιμετωπίζουν την ώρα που πρέπει. Και να καταλάβουμε και ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι, η συζήτηση μάλλον για την κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μόδα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε μπροστά μας. Δεν γίνεται μόνο με όρους Ευρώπης, όπως ακούμε το Είναι κάτι διάστημα. Που έχει επέλθει και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, γιατί θα είναι καταστροφικό. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν μηχανισμοί και η περιφέρεια τους ακολουθεί ήδη, τους έχει ενεργοποιήσει, για να συμπεριλάβουμε εκείνες τις συνιστώσεις μέσα στην κατασκευή που να μας προστατέψουν την ώρα εκείνη. Mm-hmm. Κυρία Σημεάκη, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί λοιπόν και με το κομμάτι του επιχειρεί, με την επιχειρηματικότητα. Έχετε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό. Ξέρετε ότι σημαίνει και πρωτογενής τομέας. Είναι και τα σημεία στα οποία επικεντρώνεστε περισσότερο, είναι οι προτεραιότητές σας μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Ναι, θεωρώ ότι οι γνώσεις μου επικεντρώνονται εκεί. Σίγουρα στο πρόγραμμα του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη είναι δύο κύριοι τομείς, είναι ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός.
Αυτό νομίζω αναδεικνύει και την Κρήτη μας. Ο πρωτογενής τομέας που άμεσα έχει σχέση και με τον τουρισμό και την προώθηση των προϊόντων, των κριτικών προϊόντων, θεωρώ ότι μέσα από τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου και την συναναστροφή μου με αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι μπορώ να συμβάλλω σε αυτούς τους τομείς. Και είναι και επιχειρηματικότητα ένας τομέας που στηρίζεται από την αυτοδιοίκηση. Ναι, έχει άμεση σχέση με όλους τους κλάδους. Mm-hmm. Άρα είναι και πολύ έτσι, σημαντικά όλα αυτά για να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι που λέγεται «Μια γυναίκα διεκδικεί την ψήφο». Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Γελίτη? Πόσο εύκολο είναι να τη διεκδικήσει, δεν γνωρίζω ακόμα, τώρα μαθαίνω. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι πως επειδή όλα τα χρόνια έχω δουλέψει σε ένα χώρο που παλαιότερα, θέλω να πιστεύω ότι τώρα δεν συμβαίνει, θεωρούνταν ανδροκρατούμενος χώρος, το εργοτάξιο, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι οι γυναίκες τελικά έχουν αποδείξει σε κάθε κλάδο και σε κάθε επίπεδο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ότι μπορούν. Έχουν τη δύναμη, τη θέληση, την αποφασιστικότητα, την οργανωτική ικανότητα. Και νομίζω ότι μπορώ εδώ να πω οι γυναίκες έχουν και κάτι περισσότερο. Όλες τις, το κάτι παραπάνω στην γυναικεία αυτή φύση στη δουλειά είναι πως διατρέχει τις αποφάσεις μας μία ενσυναίσθηση. Αυτό έχει μέσα του μία δυναμική και σίγουρα όταν έχεις ασχοληθεί με ένα αντικείμενο τόσα χρόνια και μπορείς εξειδικευμένα να προσφέρεις από αυτό, τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Κυρία Σημειάκη, είναι εύκολο για μία γυναίκα να διεκδικεί την ψήφο? Θα συμφωνήσω κι εγώ εδώ, σε αυτό το σημείο. Εγώ πιστεύω στη γυναική επιχειρηματικότητα. Είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο ενδιαφέρει και την παράταξή μας με τον Αλέξανδρο Μαργογιαννάκη. Θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πολύ οργανωτικές, είναι άξιες, μπορούν να σταθούν. Και θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές γυναίκες γυναικείες παρουσίες πρότυπα. Και αν θέλετε και στον πολιτικό χώρο, που γνωρίζουμε υπάρχουν, είναι και από την Κρήτη μας, αλλά και σε όλους τους τομείς, δηλαδή και σε επιχειρήσεις θα τις δείτε και σε στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι οι γυναίκες πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά και πρέπει να υπάρχουν. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω και με τις δύο σας. Και το όραμά σας. Ναι, ναι. Και ένα παράδειγμα είστε εσείς. Είστε αξιόλογοι και πολύ καλοί δημοσιογράφος. Οπότε ένα παράδειγμα είστε και εσείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Μπορώ να πω τα καλύτερα και για εσάς. Και χαίρομαι που είναι μια συζήτηση μεταξύ κυριών, λοιπόν, για να συζητήσουμε για αυτό που λέγεται αυτοδιοίκηση και τις μεγάλες προκλήσεις. Και κυρία Γελίτη, το όραμά σας για την περιφέρεια Κρήτης. Γιατί νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς φαντάζεται διαφορετικά αυτό το νησί, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προοπτικές. Σίγουρα θέλουμε όλοι το καλό του νησιού αυτού και ένα καλό αύριο για όλους μας. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα? Έχει ξεκινήσει ήδη να διαφαίνεται η δυναμική της Κρήτης. Είναι ένα νησί σε ισχυρή γεωπολιτική θέση και το όραμά μου θα ήταν να αποκτήσει και τη θεσμική θέση που της αξίζει, με την έννοια ότι η αποκέντρωση αυτοδιοίκηση θα βοηθήσει στο να αναλάβει η περιφέρεια περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερες ευθύνες και περισσότερο έλεγχο για να μπορεί να δώσει αυτά που πρέπει στο νησί. Η Κρήτη είναι ένας πανέμορφος αλλά δύσκολος τόπος. Χρειάζεται να έχουμε λύσεις βιώσιμες και αποτελεσματικές, απόλυτα προσαρμοσμένες σε αυτό που ο τόπος ζητά. Mm-hmm. Θέλω να δω κάποια στιγμή ότι τελικά η νησιωτικότητα, δηλαδή παλαιότερα λέγαμε ένα νησί είναι μάλλον ένας χώρος απομόνωσης. Η Κρήτη πια είναι ένα πιλωτικό νησί στην Μεσόγειο. Στην Ευρώπη είναι μέσα στα 25 νησιά που πρωτοπορούν. Εφαρμόζουμε βιώσιμους στόχους και είμαστε μέσα στους first movers. Είναι αυτοί που στην ατζέντα του 2030 θα καταφέρουν να φτάσουν πρώτοι, στο 2025 δηλαδή, έχοντας υλοποιήσει πολλούς ή όσους μπορούν από τους αναπτυξιακούς στόχους. Ας αναδειχθεί λοιπόν η Κρήτη σαν ένα νησί πιλότος, όπου οι δράσεις και τα παρατηρητήρια και όλες αυτές οι διασυνοριακές, διαπεριφερειακές και διακρατικές συνεργασίες θα καρποφορούν με τον καλύτερο τρόπο για το νησί. Το δικό σας το όραμα, κυρία Σημειάκη, για ένα τόπο λοιπόν, ο οποίος έχει και ορεινό κομμάτι, έχει και παραλιακό, έχει και το πιο απομπονωμένο του κομμάτι, αλλά και το πιο τουριστικό του. Πώς βλέπετε την Κρήτη τα επόμενα χρόνια? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι γενικά στην Κρήτη η ανάπτυξη έχει
Η Κρήτη έχει πολλές δυνατότητες. Mm-hmm. Ήδη στον τουρισμό είναι από τους κορυφαίους προορισμούς. Θεωρώ ότι με τον τουρισμό, παράλληλα με τον αγροτουρισμό, με τον αθλητικό τουρισμό, με τον ιατρικό τουρισμό, γενικότερα το νησί μας έχει πολλά να δώσει. Έχει φυσικό πλούτο, έχει αγροδιατροφή. Μπορούμε να συνδέσουμε τον εναλλακτικό αθλητισμό, mm-hmm. που είναι περπάτημα στη φύση, που είναι θεραπευτική υπασία. Έχει πολλά να δώσει το νησί μας και θεωρώ ότι η ανάπτυξη στο νησί είναι σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο απασχολεί άμεσα, θεωρώ, όλους και τους επιχειρηματίες αλλά και τους συμπολίτες μας. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τη μέγιστη απορρόφηση από πόρους όπως είναι το ΕΣΠΑ, mm-hmm. για να βοηθήσουν σε όλους τους τομείς και σε όλα τα κομμάτια, για να μπορέσουν να υπάρχουν προγράμματα και να υπάρχει ανάπτυξη. Άρα σε μιλάμε... θέματα υποδομής, σε θέματα mm-hmm. που ξέρετε ότι σε θέματα υποδομής είμαστε λίγο πίσω. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για ενίσχυση λοιπόν των υποδομών. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Ενίσχυση των υποδομών θα συμφωνήσω απόλυτα και ενίσχυση του ρόλου της περιφέρειας στις υποδομές. Mm-hmm. Αυτό που είπα και πριν, ότι θα πρέπει να μας ανατεθούν τελικά εκείνες οι αρμοδιότητες που θα μας επιτρέψουν να ισχυροποιήσουμε το σχεδιασμό των υποδομών. Από το Κεντρικό Υπουργείο, από την Κεντρική Διοίκηση, δεν έχουμε ακόμα απαγκιστρωθεί όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν αγγυλώσεις στο Κεντρικό Υπουργείο, οι οποίες δεν επιτρέπουν στην περιφέρεια να δράσει με τον τρόπο που θα έπρεπε για να μπορεί να σχεδιάσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω τελευταία να αναφερθώ και στο θέμα των φυσικών πόρων του νησιού. Είναι ένα νησί με ανεξάντλητους φυσικούς πόρους, αλλά το ανεξάντλητους είναι μία λέξη. Δεν είναι πραγματικά ανεξάντλητη. Πρέπει να φροντίσουμε για τη βιωσιμότητά τους. Έχουμε περιβαλλοντικό σχεδιασμό, ο οποίος θα πρέπει να έχει είτε εξόρυξη κοιτασμάτων, είτε είναι αυτό διαχείριση υδατικών πόρων, είτε είναι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Πρέπει να φροντίσουμε για την βιωσιμότητα των λύσεων που θα βρούμε. Όχι λύσεις που να εξαντλούν ή να βλάπτουν το περιβάλλον και να κάνουν καλό σήμερα, αλλά να μην σκεφτόμαστε τι θα συμβεί αύριο. Mm-hmm. Και η κυρία Σημειάκη, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς και με την κυρία Γελίτη, ότι πρέπει να δούμε πώς αυτό το νησί που όλοι λέμε ότι είναι πλούσιο, τελικά αυτό γιατί δεν φαίνεται στην καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού. Γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ένα νησί πλούσιο σε ομορφιά, πλούσιο σε δυνατότητες, πλούσιο σε θεματικές τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε, αλλά θα πει κάποιος, δεν το έχουμε δει στην καθημερινότητά μας αυτό. Δεν έχει αποτυπωθεί. Ναι. Νομίζω ότι εκεί παίζει ρόλο αυτό που θα πούμε περιφέρεια, που θα πούμε γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μία πίεση στο mm-hmm. να διεκδικούμε πράγματα. Mm-hmm. Όπως σας είπα πριν, τα προγράμματα ΕΣΠΑ, θα πρέπει να διεκδικούμε πράγματα, να πιέζουμε και να διεκδικούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να ήταν περισσότερο ο ρόλος της περιφέρειας. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Περισσότερο ενισχυμένο. Αυτό ενισχυμένος. Θα πρέπει ναι. και να μπορέσει να δηλαδή να υπάρχει η στελέχωση κατάλληλη, να συνεργάζονται άμεσα, όπως είπε και προηγουμένως, με υπουργεία mm-hmm. και να υπάρχει όσο μπορούμε το συντομότερο. Γιατί ο χρόνος περνάει, η ανάπτυξη μένει στάσιμη όταν αυτά δεν λειτουργούν άμεσα. Ναι, βέβαια. Θέλω πριν κλείσουμε να κάνετε ένα κάλεσμα η καθεμία από εσάς και η κυρία Γελίδη να ξεκινήσουμε από εσάς. Γιατί λοιπόν ο κόσμος να σας εμπιστευτεί, να εμπιστευτεί το συνδυασμό σας και να εμπιστευτεί και εσάς προσωπικά. Ας ξεκινήσω από το γιατί να εμπιστευτεί το συνδυασμό μας. Από το 2010 που η περιφέρεια έχει την παρούσα διοίκηση, νομίζω ότι έχει φανεί μια δυναμική και μια ανάπτυξη, η οποία δεν είναι μια απλή δήλωση προθέσεων. Αποδεδειγμένα και με αριθμούς έχουν συμβεί πράγματα. Έχει βρει μια πορεία και ένα κανάλι πάνω στην οποία κινείται. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά εμένα, θεωρώ πως πρέπει τώρα να έρθουν άνθρωποι μέσα στη σύνθεση του Συμβουλίου και στο μηχανισμό της περιφέρειας, των οποίων οι ειδικότητες να άπτονται των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Ας αναδείξουμε τα καλά πράγματα της Κρήτης, ας αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και ας προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν εντοπιστεί. Mm-hmm. Κυρία Σημειάκη.
Θα συμφωνήσω, αλλά εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Εγώ είμαι και ενθαρρύνω πάρα πολύ τους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά. Θεωρώ ότι οι νέοι έχουν τη δυναμική και την όρεξη και να εργαστούν περισσότερο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στόχος, όραμα και αυτά να λειτουργούν πολύ άμεσα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και με την αυριανή κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια άμεση συνεργασία και με την περιφέρεια. Οπότε νομίζω ότι ο στόχος μας είναι το νησί μας να το προωθήσουμε και να το αναδείξουμε, να γίνει ένας εξαιρετικός προορισμός. Κυρίες μου, να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Όπως είπα και στους κύριους πριν που έφυγαν, δεχομένως λοιπόν να κληθείτε να συνεργαστείτε μέσα στο Περιφερειακό Έτσι. Συμβούλιο. Και εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε συνεργασίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς. Ευχαριστούμε.